σημερινή μας παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, τους γονείς σας, τους γονείς τους, όλους τους συμπολίτες που ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία, τους συναδέλφους μου, τον κύριο Πεκατόρο, τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΔΑΝ και πρόεδρο της ΕΤΟΑΝ, ελπίζω να μην μας κρίνει αυστηρά απόψε, την κυρία Φανουράκη Ευαγγελία, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, τον διευθυντή εκπαίδευση, τον κύριο Μακράκη, τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου της πρωτοβάθμιας των δασκάλων, τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου των νηπιαγωγών, την κυρία Πλατάκη. Να σας καλωσορίσουμε όλους στην απόψινή μας εκδήλωση. Να σας πω ότι το σχολείο μας ανέλαβε με μεγάλη χαρά και προτιμία αυτή τη διοργάνωση, η οποία είναι ενταγμένη σε ένα γενικότερο σχέδιο καλλιέργειας της φιλανθρωπίας. Φαντάζομαι ότι κάποιοι έχετε ακούσει γι' αυτό. Μας ενδιαφέρει η καλλιέργεια της φιλανθρωπίας και η εμπλοκή της στη διδακτική πράξη. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνει επίσης το άνοιγμα και τη λειτουργία της σχολικής μας βιβλιοθήκης. Όχι μόνο με τον δανεισμό, αλλά φέτος ευελπιστούμε και με δράσεις με τα παιδιά του σχολείου μας και την υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν αυτό ακριβώς το στόχο. Ποιο στόχο τώρα? Ο στόχος μας είναι οι μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία και να την χρησιμοποιήσουν, να την εκμεταλλευτούν τόσο ως μέσο ψυχαγωγίας, όσο και ως διδακτικό εργαλείο. Για τους λόγους αυτούς, αξιοποιήσαμε το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε απόψε της κυρίας Αλεξάνδρου, όταν παίζαμε για τη Νίκη Καραγκιόζη μου. Το δουλέψαν διαθεματικά οι μαθητές της Τρίτης Δημοτικού με τις υπεύθυνες δασκάλες των τμήματων, την κυρία Καραναστάση, την κυρία Καζάρα και την κυρία Σιπάκη. Είχαν την αμέριστη βοήθεια της θεατρολόγου της κυρίας Χαράς της Λιόλιου και με την οικαστικό την κυρία Φεντούρ Πυράνια. Και αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής όλης και τη δουλειά των μαθητών θα δείτε μέρος αυτής της δουλειάς, θα δείτε απόψε μέσα από τη δραματοποίηση αποσπασμάτων του βιβλίου αλλά και μέσω των ζωγραφιών που έφτιαξαν τα παιδιά, τις οποίες θα δείτε στο διάδρομο πίσω. Να σημειώσω εδώ ότι ολόκληρο το έργο θα αποδοθεί από τους μαθητές, από όλους τους μαθητές της Τρίτης Δημοτικού στην επίσημη γιορτή μας για την Εθνική Επέτειο, την επόμενη Παρασκευή στο σχολείο, στην οποία γιορτίστε όλοι φυσικά καλεσμένοι. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε σε ένα τέτοιο χώρο να μεταφέρουμε 45-40 τόσα παιδιά που είναι η Τρίτη Δημοτικού, όμως το κάθε παιδί εκπροσωπείται είτε μέσω της παρουσίας του εδώ, μέσω της δραματοποίησης, είτε μέσα στις ζωγραφιές του. Τώρα, δύο λόγια για την αγαπημένη μας κυρία Αλεξάνδρου. Πριν προχωρήσουμε στις ομιλίες μας, θα ήθελα να αναφέρω δύο πραγματάκια για τη δημιουργό.